Τζιοβάνι κάνει κίνηση να τραβήξει τους αμυντικούς και τα καταφέρνει, γιατί βγαίνει μόνο στον Τζόρτζεβιτς από την άλλη πλευρά. Είναι καλό το κοντρόλ. Το σουτ και το Φούρογλου διώχνει σωτήρια. Για να δούμε τώρα τι γίνεται. Ο Καστίγιο που τραβήχτηκε αριστερά για να σεντράρει για τον Τζιοβάνι. Κεφαλιά δεν την πιάνει ο Βραζιλιάνος. Άλλη μια σπουδαία ευκαιρία για τον Ολυμπιακό στο 26. Υψηλή του Ολυμπιακού. Εφόσον ο Κόνερ εκτελεί τώρα ο Πρέντρακ Τζόρτζεβιτς. Ανατολάκη στην πρώτη κεφαλιά, διώχνει ο Χασιώτης, ο Καφές γυρίζει, ο Τοκούρογλου. Σπουδαία επέμβαση, πολύ μεγάλη φάση για τον Ολυμπιακό. Η δεύτερη θα έλεγα σωτήρια επέμβαση του Τοκούρογλου. Μπόκολος διώχνει. Ο Γεωργιάδης θα κερδίσει την μπάλα. Ο Γιώργος Γεωργιάδης που περνάει στην περιοχή σεντράρι. Ο Ανατολάκης για το σουτ, μπάλα έξω. Ο Γεωργιάδης, ο Καστίγιο, ωραία ο Καφές, το γκολ, δοκάρι. Ο Καστίγιο προσπαθεί και η μπάλα έξω. Η πιο μεγάλη φάση για τον Ολυμπιακό στο 56 από την πολύ ωραία συνεργασία του Γεωργιάδη, του Τζιοβάνι. Και να το ξαναδούμε. Ναι, ναι, του Καφέ, ο οποίος εδώ, ο Καστίγιο, περνάει για τον Καφέ αμέσως το σούτ, η μπάλα στο δοκάρι. Πάντως αποφεύγει τον Κούτσι, ωραία η σέντρα, ο Καστίγιο, την κεφαλιά, γκολ, 1-0 λίγο πριν. Δώσει τη θέση του στον Κούσμπα, ο Καστίγιο προλαβαίνει τον Όλεκ Προτάσοφ. Ήταν έτοιμος να βγει για δευτερόλεπτα ο Καστίγιο και σκόραρε. 1-0 λοιπόν με τον γκολ του Νέρη Καστίγιο, ο Ολυμπιακός ξεκλειδώνει την άμυνα του ΠΑΟΚ, παίρνει προβάδισμα στο σκορ και το παιχνίδι πια αποκτά διαφορετική μορφή, αφού ο ΠΑΟΚ θα χρειαστεί να ανοιχτεί. Να κυνηγεί στην ισοφάριση και θα πρέπει να λείψουν και τέτοιες ιστορίες όπως αυτή με τον Καρυπίδη και τον Καστίγιο. Επεμβαίνουν οι ψυχρεμότεροι και λύνεται η παρεξήγηση. Πλάκι λοιπόν για τον ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Πατάει σταθερά, βάζει δύναμη όσοι πρέπει για να είναι πιο δυνατή η κεφαλιά. Λέμε καρφωτή κεφαλιά στην κυριολεξία. Ο ΠΑΟΚ μπροστά με τον Γιασεμί, με την προσπάθεια του γυρίζει και ευκαιρία κόλλος Αλπικίδης, 1-1. Αμέσως η απάντηση του ΠΑΟΚ με την πολύ ωραία κίνηση του Γιασεμά και Γιασεμί που γύρισε το σώμα του, απέφυγε τον Βάλα, σέντραρε εκεί που ερχόταν με όλο του, με όλο του την άνεση θα έλεγα ο Δημήτρης Αλπικίδης, τον οποίο βλέπετε εδώ γυμνό να πανηγυρίζει το γκολ και έτσι γίνεται το 1-1 αμέσως στο 68. Ο Δημήτρης Αλπικίδης με το 1 το φετινό του γκολ ισοφαρίζει τον ντέρμπι, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-1. Ξανά η φάση και το πλασέ, η εκτέλεση θα μου επιτρέψετε να πω, του Δημήτρη Ελευθερόπουλου από πολύ κοντά. Εδώ ήταν πολύ και ωραία κίνηση του Γιασεμί που μπόρεσε να σεντράρει παρά την πίεση του Βάλα. Και εδώ ο Σαλπικίδης. Και ολιγόρησε και ο Βενετίδης στην φάση. Πρόλαβε τον Βενετίδη, βλέπετε πώς έρχεται ο Σαλπικίδης, προλαβαίνει εδώ το Στέλιο Βενετίδη. Και από κοντά αυτά γράφτε, είναι κυρίες και κύριοι τα παιχνίδια της μπάλας. Μέσα σε ένα λεπτό είδαμε, σε δύο λεπτά, ό,τι δεν είδαμε σε 62. Ο Σαλπικίδης δεν μπορεί να περάσει από τον Γιασεμάκη. Για τον Γιασεμάκη ήταν ο Ανατολάκης. Επιμένει όμως ο ΠΑΟΚ με τον Κουτσόπουλο. Η σέντρα στην περιοχή. Το shoot goal 2-1 ο Σπάσιτς. Από αυτήν την αδράνεια στο κέντρο της άμυνας του Ολυμπιακού. Η σέντρα του Κουτσόπουλου πετάχτηκε ανάμεσα στους δύο κεντρικούς αμυντικούς του Ολυμπιακού. Ο Σπάσιτς και με shoot χωρίς να αφήσει την μπάλα να χτυπήσει. Το φόρτο θα νικήσει τον Ελευθερόπουλο. 2-1 για τον ΠΑΟΚ. Στο 6 και το παιχνίδι γυρίζει ανάποδα. Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε, θυμίζουμε, με τον Καστίγιο στο 66. Όμως ο ΠΑΟΚ απάντησε αμέσως στον Σαλπικίδη και τώρα, λίγο πριν το τέλος, πλησιάζει στη νίκη. Είναι πολύ κοντά, καθώς απομένουν ακόμα 3 λεπτά κανονικής διάρκειας αγώνα. Με αυτό εδώ το γκολ του Σλάνταν Σπάσιτς μετά τη σέντρα. Η ολιγορία της άμυνας του Ολυμπιακού, Χρήστο, όπως και στην πρώτη φάση. Δες πώς κινήθηκε ο Σπάτης σε αυτή τη φάση, πώς κινήθηκε προηγουμένως ο Αλπικίδης στην ισοφάριση. Κούσμπα και Ζιοβάνι στη συνέχεια για τον Ολυμπιακό. Εμείς βλέπουμε και ξαναβλέπουμε αυτό το γκολ του ΠΑΟΚ που πάγωσε ακόμα περισσότερο τη Ριζούπολη. Το 2-1 για τον Δικέφαλο στο 87. Παρακολουθήσαμε λοιπόν πως διαμορφώθηκε το τελικό σκορ στη Ριζούπολη. Είδαμε τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Σε αυτό σημείο θα περάσουμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Συνάδελφο Δήμητρα Κατσιμεντέ, συνέχεια 10.30, στις 10 μέχρι τις 10.30 η εκπομπή Μπάλα είναι και γυρίζει με τον Κώστα Γιαλιτάκη και από τις 10.30 μέχρι τις 12.15. Παραδόσεις είναι για να σπάνε και στον ΠΑΟΚ το έκαναν πράξη νικώντας Ολυμπιακό στην Αθήνα μετά την περίοδο 1987-88.
Το 1-2 του δικέφαλου του Βορρά σήμανε και την πρώτη ήττα των Ερυθρόλεπτων στη Ριζούπολη και την περίοδο που με το ξεκίνημα του δεύτερου γύρου προβληματίζουν μέχρι αποδοκιμασιών. Αποδοκιμασίες που ακούστηκαν σήμερα στο γήπεδο από τους οπαδούς του Ολυμπιακού. Οι Ερυθρόλευκοι δυσκολεύτηκαν από την αρχή να διασπάσουν την πολύ καλά στημένη άμυνα του ΠΑΟΚ και η πρώτη καλή στιγμή ήρθε στο 21ο λεπτό, όταν ο Κασέτου απέκλεισε τον Κουρούγλου. Στο 30ο λεπτό τραυματίστηκε ο Κριστιανός και αντικαταστάθηκε από τον Καφέ. Στο 41ο λεπτό ο Παντελής Καφές έπιασε ένα εντυπωσιακό γυριστό σουτ, αλλά το ίδιο εκπληκτικά απέκλεισε και ο Κυριάκος τον Κουρούγλου. Λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου, οι Ερυθρόλευκοι που είχαν αυξήσει την πίεσή τους έχασαν την ευκαιρία να ανοίξουν το σκορ όταν το σουτ του Ανατολάκη έξω από την περιοχή πέρασε out. Και στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός ήταν που πίεζε για να ανοίξει το σκορ. Στο 56ο χάθηκε η μοναδική ευκαιρία όταν το πλασέ του Καφέ βρήκε στο κάτω δοκάρι του Χούρογλου και ο Καστίγιος στην επαναφορά έστειλε την μπάλα out. 10 λεπτά αργότερα, στο 66ο λεπτό όμως, οι Ερυθρόλευκοι έφτασαν σε αυτό που αναζητούσαν με τόση επιμονή. Ο Πάντος με ωραία ατομική ενέργεια ξέφυγε από τον Κούτσι, έβγαλε τη σέντρα και ο Νέρι Καστίγιο με ωραία καρφωτή κεφαλιά άνοιξε το σκορ για τον Ολυμπιακό. Αυτό ήταν το έκτο φετινό τέρμα του νεαρού Ρουβανού, ο οποίος λίγο αργότερα έδωσε τη θέση του στον Κούσμα. Ο ΠΑΟΚ όχι μόνο δεν κατέθεσε τα όπλα, αλλά απάντησε άμεσα. Ένα λεπτό μετά το 1-0 έφτασε στην ισοφάριση. Ο Γιασεμάκης Γιασεμί γύρισε ωραία στο κέντρο της άμυνας του Ολυμπιακού, όπου οι πανηγυρίζοντες ακόμα Ερυθρόλευκοι αμυντικοί είδαν τον Σαλπικίδη να ισοφαρίζει σε 1-1. Η αντίδραση των Ερυθρόλευκων ήρθε σπασμωδικά. Στο 22ο λεπτό ο Γεωργάτος, ο οποίος αποθεώθηκε όταν μπήκε στον αγώνα στη θέση του Γεωργιάδη, έβγαλε ωραία την μπάλα στο Στολτίδη, την κεφαλιά του οποίου απέκλεισε το Χούρογλου. Στο 21ο λεπτό ο Καφές έβγαλε ένα ωραίο σούτ, αλλά η μπάλα που κόντραρε πέρασε κόρνερ. Όλοι οι Ερυθρόλευκοι είχαν περάσει την επίθεση για το νικητήριο γκολ, το οποίο όμως πέτυχε ο ΠΑΟΚ. 4 λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα, ο Κουτσόπουλος έβγαλε τη σέντρα και ο Σπάσιτς, που είχε περάσει αλλαγή στο 80 λεπτό, με προβολή έκανε το 1-2 για το δικέφαλο του Βορρά, που πήρε μια μεγάλη νίκη, που του δίνει τη δυνατότητα να κάνει όνειρα όχι μόνο για έξοδο στο Champions League, αλλά και να κρυφοβλέπει και την κορυφή. Το δυνατό σουτ του Στολτίδης καθυστερήσει του παιχνιδιού δεν άλλαξε την κατάσταση και έμεινε το τελικό 1-2. Έχουμε ακόμα 14 τελικούς μέχρι το τέλος και δεν έγινε τίποτα. Δεν είναι ούτε για να πανηγυρίζουμε, ούτε για να φωνάζουμε. Είναι ούτε επιφημίες, ούτε τίποτα. Εγώ τι ζητάω από αυτή την ομάδα? Να κερδίσει την Κυριακή το Εγάλιο. Και μετά βλέπουμε. Εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός δεν αξίζει σήμερα την ήττα. Πριν το μάτς ζήτησα από τα παιδιά. Οι παιδιά είναι δύσκολες καιρικές συνθήκες και να, έχουμε βαρύ τερέν. Πρέπει να βγαίνει στην πρώτη μεριά μαχητικότητα, αποφασιστικότητα, πάθος. Και πιστεύω παιδιά είχαν όλα αυτά τα στοιχεία σήμερα. Εγώ δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία, να σχολιάζω τι κάνει ο κόσμος. Εγώ καταλαβαίνω άμα χάνει ομάδα, δεν πρέπει και δεν είναι κόσμος ευχαριστημένος από την ομάδα. Το ίδιο και εμείς, πιστέψτε μας, δεν είμαστε ευχαριστημένοι από το αποτέλεσμα. Από εκεί πέρα...